Κεφάλαιο 28. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλο σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε. Τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του Κυρίου. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του: αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε». Αυτά είχα να σας πω. Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές του. Καθώς όμως πήγαιναν να πούν τα νέα στους μαθητές του, τη συνάντησε ο Ιησούς και τους λέει: «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. «Μη φοβάστε», τους λέει ο Ιησούς. «Πηγαίνετε να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε, τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα το πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα, και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν».